Techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης, έχω στα χέρια μου το Huawei Mate S, την Luxury Version. Θα υπάρξουν τρεις εκδόσεις, η Basic, η Premium και η Luxury, η οποία έρχεται με 128 GB ενσωματωμένη μνήμη και Force Touch τεχνολογία πάνω στην οθόνη. Είναι το μοναδικό μοντέλο, το Luxury Edition, το οποίο θα κυκλοφορήσει από του χρόνου, λένε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Mate S, οπότε μην περιμένετε Force Touch σε αυτά που θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 5,5 ίντσες οθόνη, Full HD τεχνολογία Super AMOLED, πραγματικά πολύ λεπτό, ωραίο, 3 GB μνήμη RAM, High Silicon Kirin 935 Octa-Core της Huawei κατασκευής, κατασκευή και πάμε να δούμε μαζί λίγο τη φάση με το Force Touch, όπως για παράδειγμα αυτή η εφαρμογή που κάνει ζυγαριά το κινητό σας. Αλλά βλέπετε ότι μπορεί να ζυγίσει, σύμφωνα με αυτά που λέει η εταιρεία, από 100 γραμμάρια μέχρι 200. Βλέπετε ότι όσο το πιέζετε, αυξάνεται και η πίεση. Αν είχα κάποιο συσκευή εδώ ή κάποιο πορτοκάλι, κάποιο φρούτο, θα το βλέπατε, έχει πλάκα. Οπότε ουσιαστικά η τεχνολογία Force Touch φέρνει καινούργιες εφαρμογές, applications στα κινητά, που αναλόγως με το πόση πίεση δέχεται η οθόνη κάνει και διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά που μπορεί να κάνει είναι, για παράδειγμα, αν κλείσετε την κάτω το ή την μπάρα και σε αυτό το σημείο πατήσετε πολλή ώρα πάνω, γίνεται back, ή εδώ βλέπετε home ή εδώ το multitask, οι ανοιχτές εφαρμογές. Άρα, για παράδειγμα, αν είμαστε στην κάμερα και θέλουμε να την κλείσουμε, λείπει η μπάρα από κάτω, πιέζοντας εδώ με δύναμη πάει back. Δηλαδή, να σας πάω εδώ για παράδειγμα, ή μάλλον εδώ στο application center, δεν έχουν ανοίξει πολλά, πάλι το ίδιο, παρατεταμένα εκεί, home. Πολύ ωραία. Άμα το πατήσει κατά λάθος, βέβαια δεν σε πάει, έτσι, βλέπετε. Ενώ παρατεταμένα, το Force Touch το καταλαβαίνει και φεύγει. Ένα άλλο feature που έχει ενδιαφέρον, από τη Huawei μας είπανε ότι θα αυξηθούν τα εφαρμογές, τα applications που μπορεί να βρει η τεχνολογία Force Touch. Ρίξτε μια άλλη ματιά, π.χ. στο Gallery. Να πάω Gallery, κάτσε τώρα να το βρω εδώ. Να δείτε π.χ. το πώς γίνεται το Zoom. Βλέπετε. Άμα απλά αγγίξεις την οθόνη, πας από τη μία φωτογραφία στην άλλη. Άμα πιέσω το δάχτυλό μου πάνω, βλέπετε, και όσο το πιέζω, τόσο ζουμάρει. Για παράδειγμα, πάω εδώ, να. Εδώ τώρα πιέζω λίγο πιο πολύ. Αυτά κάποια έτσι κολπάκια, κάποια τρίκ από την τεχνολογία Force Touch στο Huawei Mate S, επαναλαμβάνω, στην έκδοση Luxury, έτσι, όχι στην Basic ούτε στην Premium. Techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης, εδώ από IFA 2015 Βερολίνο, bye bye.